είναι το ανθρώπινο. Άρα το ανθρώπινο για μένα είναι το τεχνητό φυσικό. Η φύση κάνει μερικά πράγματα. Π.χ. πανέμορφους ευκάλυπτους ξέρει κάποια ακάκια. Λέω. Το τεχνητό φυσικό είναι ότι όταν το βλέπεις λες τι όμορφη η φύση. Και δεν έχει φτιάξει τίποτε η φύση παρά μόνο τι, το τακτικό κομμάτι. Το δέντρο, το φυτό, το λουλούδι. Αλλά αυτή η διάταξη δεν υπάρχει πουθενά. Άρα λέω λοιπόν ότι το τεχνητό θα είναι στη στρατηγική, το φυσικό θα είναι στο τακτικό. Γιατί δεν σας λέω να βάλετε ψεύτικα λουλούδια κτλ. Αυτό είναι απέσιο. Αλλά πρέπει να φανταστείτε τώρα το έργο των κυπουρών. Εδώ μπορώ να σας πω ότι είναι επίμονος και όχι μόνο ένας. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε στο πάρκο χωρίς να δείτε κυπούρους κάθε μέρα. Γιατί επίσης να φαντάζεστε τι γίνεται με τα λουλούδια, τα φυτά, όλα αυτά που φυτρώνουν παντού σε ένα τέτοιο πάρκο που έχει 116 στρέμματα. Αυτό είναι κάτι που είναι ζωντανό, ένα ζωντανό τοπίο που διαμορφώνεται συνεχώς. Καταλαβαίνεις, μαδερινή είναι οι εποχές. Έχει μια ομορφιά που αλλάζει συνεχώς. Αλλά αυτό πρέπει να υποστηρίζεται. Okay. Άρα ο κυπουρός, ο επίμονος βέβαια, είναι της υποστήριξης. Το στρατηγικό κομμάτι είναι της υπερστήριξης. Δηλαδή είναι ο κυπουρός που ξαφνικά λέει «Ρε παιδιά, τη λίμνη μήπως να την αναδιαμορφώσουμε». Αυτό δεν παίζει. Αμέσως αυτός θα κοιτάξει τις όχθες, πώς παίζουν τα ζώα, τι κάνουν, αν χαλάνε. Ωραία. Και βάζουν πολλά πράγματα με βιοποικιλία κτλ. Άρα είναι ακριβώς το ίδιο. Central Park. Ξεδιδίκη. Έχει μια ομορφιά η οποία δεν είναι σπάνια, είναι ανύπαρκτη. Θα σγάμιστε τώρα. Ναι, όταν λες σπάνια, λες αυτό υπάρχει μόνο εκεί, εκεί. Αυτό είναι ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει πουθενά στη φύση. Άρα είναι η ομορφιά του ανύπαρκτου, όχι η ανύπαρκτη ομορφιά. Χάρη το χάρηκες. Ναι. Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Θα το γράψω, αφού το χάρηκε λέει θα το γράψω. Άρα η ομορφιά του ανύπαρτου λειτουργεί ως αντιπρόσωπος. Θα θέλω να φανταστείτε τώρα σε ανθρώπινο σημείο τι σημαίνει αυτό. Λέτε, ποιος θα μπορούσε να είναι αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας. Σίγουρα όχι κανονικός άνθρωπος. Μαρία, ξέρεις εσύ από κανονικούς άνθρωπους. Θα μπορούσε να ήταν και λευκός όμως. Και Έλληνας. Δηλαδή παίζει αυτό. Άρα, όταν λοιπόν έχουμε έναν αντιπρόσωπο, δεν έχουμε δείγμα. Βλέπετε τη διαφορά. Κανονικά θα πεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, όπως σας έλεγα για την Ιρλανδία, έχετε μπύρες Guinness. Λες, επειδή μου μπορείς να μου δείξεις μία, παίρνεις μία μπύρα, τη δίνεις, okay? Μετά, πας στο μουσείο Guinness, στο Δουβλίνο. Και σου λένε, έχεις, ας πούμε, λέει, εμείς έχουμε τη δικιά μας. Λες, τι είναι η δικιά σας. Είναι η πιο πιο. Ωραία, αυτή που λέτε αλλού, τι κάνετε. Εμείς είμαστε οι αντιπρόσωποι. Είναι πιο απλά, με η Coca-Cola, εντάξει. Όσοι έχουν πάει στην... Η Coca-Cola που πίνουμε στην Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση με την Coca-Cola που πίνουμε στην Αμερική. Είναι άλλη γεύση. Το ξέρετε.
Μαρία, εσύ πίστευες ότι είναι η ίδια, δεν γίνεται. Κανονικά, άμα συνεχίζει με αυτό το υφάκι, του τύπου Αμερικανιά η μία, Αμερικανιά η άλλη. Λοιπόν, άρα να ξέρεις ότι η μία είναι Αμερικανιά, γνήσια, και η άλλη είναι Ευρωπαϊνιά. Και εσύ πίνεις μόνο την Ευρωπαϊνιά. Εκτός αν πήγες στα Αμερική. Θα είναι πολύ γαμάτο άμα το σκεφτείς, γιατί θα καταλάβεις ότι ενώ λες η Coca-Cola είναι παντού, ενώ λες ότι είναι η ίδια, είναι παντού διαφορετική ανάλογα με το που είναι. Αλλά στην πραγματικότητα η Coca-Cola, θα γράψω Coca-Cola, θα πούνε ότι το Masterclass χορηγείται από την Coca-Cola. Γιατί γελάτε, θα μπορούσαν να πούν χειρότερο, ότι χορηγείται μόνο από την Coca. Άρα ας βάλω Coca-Cola εξ ολοκλήρου, να μην έχουμε κανένα θέμα. Η Coca-Cola για τη Μαρία σε ρηχό επίπεδο είναι αμερικάνικη, έτσι δεν είναι. Λάθος. Η Coca-Cola έτσι όπως έχει πετύχει είναι παγκόσμια. Δηλαδή η προσαρμοστικότητά της με τα δεδομένα κάθε ηπείρου έχει δημιουργήσει μια παγκοσμιότητα η οποία είναι βασισμένη σε μια πολλαπλότητα που δεν είναι ποτέ ίδια. Αλλά βέβαια εσύ, επειδή δεν κυκλοφορεί σαν το δάσκαλο παντού στον κόσμο να πεις, επειδή η Coca-Cola που είναι στα Αυστραλία μοιάζει με την Coca-Cola της Αμερικής ή με την Coca-Cola της Ευρώπης. Στον Καναδό πώς είναι, στην Αφρική πώς είναι η Coca-Cola. Αλλά αυτό που έχει σημασία, Μαρία, που ξέχασες, είναι ότι όλοι ξέρουν τι είναι η Coca-Cola. Θα ήθελες να είναι το ίδιο με το ούζο, φαντάζομαι. Η Coca-Cola είναι τεχνητά φυσική. Ο χυμός πορτοκαλιού είναι φυσικός. Το στήριξε, παιδί μου. Δεν υπάρχει κάπου ένα δέντρο που παράγει Coca-Cola. Το ξέρεις αυτό, Μαρία, φαντάζομαι. Χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι. Άρα εδώ είναι η διαφορά με το πορτοκάλι. Το πορτοκάλι θα είναι απλώς της φύσης, είμαστε εντάξει. Η Coca-Cola είναι τεχνητό, αλλά είναι τεχνητό φυσικό, ανθρώπινο. Το πάω λίγο πιο πέρα. Ας πούμε ότι πάμε στον Άρη και συναντάμε κάποιους. Όχι, στον Άρη είναι δύσκολο, αλλά τέλος πάντων, πάμε πιο πέρα, εντάξει. Και λένε, παιδιά, στη γη τι πίνετε. Μπορώ να τους δώσω και ιδέες, α. Είναι first contact, α, με aliens, και λες, εσείς τι πίνετε. Coca-Cola, what else. Όχι, γιατί θα σου πω γιατί δεν μπορεί να είναι το άλλο. Βέβαια, ξέρεις ότι έκανα αναφορά σε αυτό. Γιατί. Γιατί ο κόσμος είναι χωρισμένος για τους Κινέζους σε δύο. Είναι αυτοί που λένε τσάι, τσάι και οι άλλοι. Η Coca-Cola λέγεται Coca-Cola παντού. Και πάει μόλα. Και πάει μόλα. Γι' αυτό λέγεται Coca-Cola. Άρα, στην πραγματικότητα έχουμε φτιάξει μία... Μα γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει μόνο φυσικά προϊόντα. Υλικά. Υλικά. Είναι. Δεν είναι συνθετικό. Όταν λέμε, δεν έχεις ακούσει, ας πούμε, λέω εγώ τυχαία, φυσικό ζεόλιθο. Υπάρχει τεχνητός ζεόλιθος. Υπάρχει. Πώς έχει φτιαχτεί. Όχι. Όχι, όχι. Ο τεχνητός ζεόλιθος φτιάχνεται μοριακά. Το συνθέτης. Είναι χημεία. Καμία σχέση με έναν φυσικό. Άρα υπάρχει ο φυσικός ζεόλιθος και υπάρχει ο τεχνητός ζεόλιθος, αλλά δεν υπάρχει τεχνητός φυσικός ζεόλιθος.
που έχει μέσα κοκακόλα, κυτρικό οξύ, ξέρω αυτά δεν είναι κυτρικό, δεν θυμάμαι. Κυτρικό οξύ, αν θυμάσαι καλά, είναι αυτό που έχει το λεμόνι. Ναι, κάτι έχει όμως, κάτι τέτοιο, αυτά δεν είναι. Και η κόκα, αν θες, και αυτό υπάρχει. Ρώτα τον άντρα σου. Εννοώ Παλαιάς Διαθήκης. Επειδή μου, οι παπαρούνες είναι φυσικό. Ναι. Ωραία, το όπιο είναι φυσικό. Ναι. Αλλά αυτό είναι φυσικό. Βάζεις τι λέω. Ωραία. Εγώ άλλο σου λέω τώρα. Το ανθρώπινο στοιχείο έχει ενδιαφέρον να το κοιτάξεις. Είναι όπως σχέσουμε, λέμε, ας πούμε, τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει. Και υπονοείς υπολογιστές, ρομποτική κτλ. Και λες και φυσική νοημοσύνη. Έτσι γίνεται. Και φυσική νοημοσύνη συνήθως λες για μας. Και εγώ λέω ότι είναι λάθος. Εμείς είμαστε ανθρώπινη νοημοσύνη. Φυσική νοημοσύνη μπορεί να το έχω για τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, γιατί να έχουν κάτι. Εντάξει. Εμείς λοιπόν, όταν το κάνεις τώρα ότι έχεις ανθρώπινη νοημοσύνη, δηλαδή δίνω ένα παράδειγμα. Όταν έχεις κρυστάλλους μέσα στον εγκέφαλό σου για να βλέπεις ενώ δεν βλέπεις, αυτό τώρα τι είναι. Αν μην πεις ότι είναι της φύσης, ο κρύσταλλος είναι ακόμα χειρότερο, είναι και συνθετικός μέσα. Αλλά είναι φτιαγμένο έτσι ώστε εσύ στο τέλος να βλέπεις έναν άνθρωπο και να λες είναι άνθρωπος. Δεν είναι ρομπότ. Okay. Άρα, τι θες. Τεν. Οκ. Το έχω. Αν είναι μετά σε ώρες. Τα χιούμορ κοκακόλας. Λοιπόν, άρα. Αυτό που είπαμε τώρα είναι η λύθη, γιατί βλέπετε, ελπίζω να καταλάβετε όλοι και όλες, ότι το Master Class λειτουργεί πολυκυκλικά και αναφορικά. Ξαναλέω, η λύθη, η λύθη, η λύθη. Όταν θα φύγετε, θα σας πει κάποιος, στο Master Class για ποιο πράγμα μιλούσατε, για τη λύθη. Και τι λέγατε, ξέχασα. Ακάκι. Λοιπόν, η λύθη. Ναι, κάπου συμβαίνει από λάθος, όπως έλεγε ο Πικάσο. Λοιπόν, η λύθη, ο θάνατος είναι φυσιολογικός. Η λύθη είναι απάνθρωπη. Δεν είναι επειδή είναι φυσιολογικό που είναι ανθρώπινο. 5 κινήσεις για μια σιωπή. Πρόσφατο έργο, το γράψαμε χθες, Ιωάννη. Βέβαια, είχαμε περισσότερες κινήσεις, λιγότερες σιωπές. Ακάκιες σιωπές. Η λύθη, λοιπόν, είναι φυσιολογική. Ο άνθρωπος είναι εναντίον της λύθης. Όταν ο κάστορας κάνει ένα φράγμα, εντάξει, να ξέρετε ότι αλλάζει και το περιβάλλον, γιατί λόγω του φράγματος, αν θυμάστε καλά ποια είναι η ιδέα του κάστορα, είναι να κάνει ένα φράγμα έτσι ώστε η οικογένειά του να ζει κάτω από το νερό, ενώ είναι θηλαστικό. Θανάση, σε ξάφνιασε. Ανεβάζει όλο το νερό, κάνει τη φωλιά του, και στη φωλιά του μπαίνεις μόνο όταν μπαίνεις με το νερό. Και μέσα στη φωλιά είσαι της ξηράς. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να φτιάχνει ένα υποβρύχιο. Σου λέει ποιος θα ήταν μεγαμής εδώ. Πρέπει πρώτα να μπει στο νερό. Πόσο μπει στο νερό πρέπει να βρεις την είσοδο. Πώς θες να εξοντώσεις ένα κάστορα. Πολύ εύκολο. Σπάεις το φράγμα. Πώς? Όχι, θα κατεβεί το νερό και θα το θεθεί στη φωλιά. Δεν είναι να την ψάξει. Αλλά ποιος θα το σκεφτεί αυτό στα ζώα. Μετά τι κάνει ο κάστορας. Βάλει πολυπλοκότητα δομής για να μην φεύγει εύκολα.
Άρα είναι καστορικό το φράγμα. Δεν υπάρχει από μόνο του. Okay. Λέω λοιπόν ότι η λύθη και σε σχέση με τον θάνατο. Όλοι σας είστε πάντοτε στεναχωρημένοι σε σχέση με τον θάνατο. Γιατί στην πραγματικότητα είστε λιγότερο πιστοί από ό,τι λέτε. Δηλαδή δεν θα ήσασταν στεναχωρημένοι. Δηλαδή σου λέει, δεν λέω ονόματα, αρχίζει με μη, τελειώνει με αλφα. Εντάξει, καλό σου παράδεισος, αλλά βιαζόμαστε. Ε? Και έχετε ένα οξύμορο, άμα το σκεφτείτε, που δημιουργεί ένα παράδοξο. Σου λέει, ο παράδεισος είναι καλός, μην αυτοτονίζεις. Λες, αφού δεν είναι εύκολο να πάω, δεν θέλουμε αυτό. Θα κάνεις κάτι. Το σενάριο είναι, θα γεννιέσαι, θα πεθαίνεις, το θέμα είναι πώς το γεμίζεις, Αντώνη, το γέμισμα, Αντώνη. Λέω τη λέξη γέμισμα, Αντώνη. Σαν τα χρώματα, Αντώνη. Ο θάνατος, εντάξει, στην πραγματικότητα τι είναι. Το θέμα μας είναι ότι ο θάνατος είναι φυσιολογικός, η λύθη, έχει κάτι το απάνθρωπο. Δηλαδή, λέω, τι προτιμάτε, να πεθάνετε ή να σας ξεχάσω. Πόσο σε ενδιαφέρει μετά. Πώς. Αν θα μας ξεχάσουν ζωντανούς ή πεθαμένους. Ζωντανούς. Ρε φίλε, αυτό είναι το θέμα μου. Γι' αυτό υπήρχε ένα από τα βασανιστήρια που ήταν διαδεδομένο στο Μεσαίωνα, ήταν η Ουμπλιέτ. Είναι εκεί που σε ξεχνούσαν. Άρα, σε κρατούσαν ζωντανό, σου έδιναν να φας, ήσουν σε μια φυλακή που ήταν έτσι μακρόστενη, πάνω έχεις κάγκελα, δεν έχεις πουθενά παράθυρα, τίποτα. Κάγκελα μόνο, πάτωμα, εσύ φαντάσου το πάτωμα τώρα. Από εκεί σου πετούσαν φαγητό. Και λέγαν ότι εδώ θα ξεχαστείς. Δεν ήθελαν να πεθάνεις. Ήθελαν να ξεχαστείς πριν πεθάνεις. Γιατί έτσι όταν θα πεθάνεις, δεν θα υπάρχει κανένα ίχνος από σένα. Δεύτερη βαρβαρότητα. Ενώ δεν σε σκοτώνει, θα μπορείς να πεις, ήταν παπ, σε σκότωσε. Είναι βάρβαρο. Όχι. Αυτό είναι εχθρικό, είναι πολεμικό, είναι στρατιωτικό, είναι ό,τι θες. Αλλά το να σε κρατήσει, ας πούμε, για δεκαετίες μέσα σε φυλακή και να σου δίνει ένα φαγητό και να σε ξεχάσουν. Αλλά τώρα τι θα πεις, το πόσο με ενδιαφέρει. Ρώτησα για το μετά. Δεν με πειράζει να πεθάνω, γιατί είναι οκ, είναι φυσιολογικό, αλλά θα σε θυμούνται μετά, οπότε είναι καλό. Ναι, αλλά που πεθάνει. Πόσο με νοιάζει μετά, θα με θυμούνται. Μετά θα με νοιάζει. Και όμως σε νοιάζει. Ακόμα και τις ακάκιες που λένε ότι δεν τις ενδιαφέρει ποια είναι η γνώμη των άλλων, και βέβαια τις ενδιαφέρει. Γι' αυτό είναι μαζί μου. Άρα, λέω, πολυκυκλικότητα. Τώρα θα έπρεπε να έχω περάσει στο πεντάλεπτο ή έχω τελειώσει. Είμαι στην παράταση. Πολυκυκλικότητα. Δεν φωνάζει αυτή εδώ, εντάξει. Με λυπάτε. Η πολυκυκλικότητα, ελπίζω να συμφωνούμε τώρα, ότι είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει όχι μόνο να παράγουμε μνήμη, αλλά να παράγουμε μνήμη που δεν ξεχνιέται. Αυτό είναι το γαμάτο. Να παράγεις μνήμη είναι εύκολο. Το να παράγεις μνήμη που δεν ξεχνιέται είναι παλούκι. Όταν μιλήσαμε πολλοί για κτίρια, διάφορα, κατασκευές κτλ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι φανταστείτε ότι έχουμε χιλιόχρονα κτίρια. Και δεν είναι κάτι θεωρητικό, εντάξει. Δεν σας βάζω σπήλαια και θα μου πείτε αυτό δεν μετράει γιατί δεν φτιάξαμε το κτίριο και ήταν φτιαγμένο. Το δέχομαι. Αλλά λέω λοιπόν ότι η πολυκυκλικότητα
είναι εργαλείο. Άρα, είναι εργαλείο, είναι έργο χρόνου, εργαλείο ανθρωπότητας. Δεν παράγουμε μόνο μνήμη που δεν ξεχνάμε, εντάξει, αλλά μπορούμε να κατασκευάσουμε και απολύθη. Πρέπει να σκεφτούμε ότι σε μερικές καταστροφές, π.χ. γενοκτονίες, πώς κάνουμε αυτό. Και εδώ μπαίνει λοιπόν ότι είναι αυτό που επιτρέπει την αναθεμελίωση. Η έννοια της αναθεμελίωσης είναι πολύ στιβαρά συνδεδεμένη με την πολυκυκλικότητα. Η ανακατασκευή, όχι. Η ανάπλαση, όχι. Okay. Η συντήρηση, όχι. Η αναθεμελίωση είναι το πιο βαρύ. Okay. Αυτό χρειάζεται πολυκυκλικό. Okay. Τώρα λοιπόν, άμα είναι έργο χρόνου, εργαλείο ανθρωπότητας, για να παράγει τι. Τι. Ναι. Όχι ρε. Όχι. Αρμονία. Αυτό θέλαμε να κάνουμε σε αυτό το masterclass. Πώς από την πολυκυκλικότητα παράγουμε αρμονία. Ή, να το θέσω αλλιώς, πώς παράγουμε αρμονία και απαντάς με πολυκυκλικότητα. Που αυτό τα ξεκαθαρίζει όλα και επειδή τώρα τέλειωσε το masterclass, θα κάνω μία πράξη. Αυτά για σήμερα.